Έλα, Γιώργο Παντελάκη. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Πρωθυπουργός φτάνει εδώ στο σχολικό συγκρότημα Κιλιανδαρίου και Θεία και Κασταλία, όπου ψηφίζει σε ελάχιστα λεπτά το 621ο. Βλέπουμε, παρακολουθούμε την εικόνα. Ο Πρωθυπουργός παίρνει την. Περνάει την είσοδο του σχολικού συγκροτήματος, έχει μπει ήδη μέσα. Και ανεβαίνει, κατευθύνεται στον πρώτο όροφο που βρίσκεται το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ψηφίσει. Δεν ξέρω αν έχετε ακόμη εικόνα. Βλέπουμε εικόνα. Το εσωτερικό, έτσι, τους δημοσιογράφους, τους φωτογράφους που περιμένουν. Ελάχιστα δευτερόλεπτα, λοιπόν, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πρέπει να έρθετε τώρα. Είναι όλα έτοιμα, είναι όλα έτοιμα. Νομίζω ότι τώρα πάλι θα έχετε ξανά εικόνα. Βρίσκεται στο διάδρομο στον πρώτο όροφο και τώρα θα περάσει την πόρτα του εκλογικού τμήματος στο οποίο θα ψηφίσει. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να έχετε εικόνα ξανά. Ναι, τώρα μόλις μπήκε στο χώρο. Παρακολουθούμε τώρα τη γνωστή διαδικασία, έδωσε την ταυτότητα, πήρε το πάκελο. Γιώργο, δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ από χθες. Υπήρξαν συνεχείς συσκέψεις έτσι στο Μαξίμου, όσο περιμένουμε. Ο Πρωθυπουργός είχε συσκέψεις με εντενούς του συνεργάτες και με κυβερνητικά στελέχη. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Ραγασάκης και ο Ευκλήδης Καταλόπος. Συνεχίζει σκέψεις για την εκτίμηση της κατάστασης και των εξελίξεων. Ναι. Βεβαίως και για τη στρατηγική της επόμενης ημέρας. Και φαντάζομαι ότι έχουμε βάλει στο τραπέζι και τις δύο εκδοχές, έτσι, το πώς θα κινηθεί. Και εξετάζει και προετοιμάζεται βεβαίως και για τα δύο αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που έχει στείλει το Μέγαρο Μαξίμου. Έχει δώσει κατευθύνσεις. Έχει βάλει το πλαίσιο, έχει θέσει το διακύβευμα όπως το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση από την διαπραγματευτική οδική την οποία έχει θέσει αυτή τη στιγμή τα πράγματα, αλλά επεξεργάζεται. Λίγο πιο δυνατά, Γιώργο, αν μπορείς, ξέρω ότι είναι δύσκολες συνθήκες, ξέρω ότι έχει εκατοντάδες δημοσιογράφους εκεί, αν μπορείς πιο δυνατά να σε ακούμε καλύτερα. Είναι όλα τα διεθνή δίκτυα εκεί για να παθανατήσουν αυτή τη στιγμή τον Πρωθυπουργό να ψηφίζει. Μάριον, το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει από διεθνή τηλεοπτικά και όχι μόνο δίκτυα ενημέρωσης. Μάλιστα. Είναι δεκάδες δημοσιογράφοι, δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία, πάρα πολύ τεχνική εδώ και όλοι βεβαίως, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι από το εξωτερικό. Ναι. Κατευθύνεται έξω τώρα, σπέρνουν, τρέχουν οι δημοσιογράφοι μπροστά, λοιπόν, οι φωτογράφοι για να πάρουν. Τώρα πρέπει να κάνει δηλώσεις, έτσι. Γιώργο, θα το περιμένεις, θα έρθει κάτω τώρα. Πού θα παρακολουθείς τα αποτελέσματα ο Πρωθυπουργός με βάση το πρόγραμμα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, πού θα είναι? Πιθανότατα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση, γι' αυτό ο Πρωθυπουργός αργότερα θα βρίσκεται στο γραφείο, στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Ναι. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο να σε ακούμε, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και εσύ κάνε προσπάθεια, διότι τώρα φαντάζομαι ότι είσαι και εσύ ανάμεσα έξω εδώ κάπου μες στην εικόνα. Είναι και πολίτες αρκετοί εκεί που επιθυμούν τον Πρωθυπουργό. Ναι. Να, πάνω στην καρέκλα και πάλι. Πολλά μικρόφωνα ξένων δικτύων βλέπω. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, διότι η δημοκρατία είναι γιορτή, είναι χαρά. Και όταν η δημοκρατία νικάει το φόβο και τους εκβιασμούς, τότε είναι και λύτρωση, είναι και διέξοδο. Ο ελληνικός λαός σήμερα στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, αποφασιστικότητας. Το μήνυμα ότι έχει στα χέρια του την επιλογή. Πολλοί μπορεί να αγνοήσουν, μπορούν να αγνοήσουν τη βούληση μιας κυβέρνησης. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη βούληση ενός λαού να ζήσει. Να ζήσει με αποφασιστικότητα να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Σήμερα η δημοκρατία κερδίζει το φόβο.
η αποφασιστικότητα του λαού μας νικάει από ό,τι φαίνεται την προπαγάνδα του φόβου. Και είμαι βέβαιος ότι από αύριο θα έχουμε ανοίξει έναν δρόμο για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Έναν δρόμο επιστροφής στις ιδρυτικές αξίες της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, στέλνοντας ένα μήνυμα ισχυρής αποφασιστικότητας, όχι μόνο να μείνουμε, αλλά και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη. Να προκόψουμε, να δουλέψουμε ως ίσοι απέναντι σε ίσους. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την πράξη της ισχυρής βούλησης, αυτή την πράξη τη γιορτινή της δημοκρατίας, πράξη αποφασιστικότητας για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού και μάλιστα εάν...